Πάμε να συνομιλήσουμε με ένα εξαιρετικό κύριο, νομικό, διδάκτορα του Δημοσίου Δικαίου και της Πολιτικής Επιστήμης στο Αριστοτέλειο, τον κύριο Θέμη Τζίμα, για την άλλη μεγάλη ατζέντα των γεωπολιτικών, που βεβαίως συμπλέκονται και διαπλέκονται με τα εθνικά μας. Κύριε Τζίμα, καλημέρα. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και εγώ για την ανταπόκριση. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά, διότι από το πρωί παρατηρώ και εδώ στη συχνότητα ένα κλίμα ενθουσιασμού, με το μικρό όνομα μάλιστα. Ο Μπίμπι είναι ξανά στο τιμόνι κατά τα φαινόμενα του Ισραήλ και κάποιοι βγάλαν, θα το πω, λαϊκά σόβρακα και κοιλώτες, άρα τώρα αλλάζει το πείμα με την Τουρκία. Είναι έτσι τόσο απλό, επειδή υπήρξε ο νονός του East Med, μια χώρα καθορίζει με βάση τα δικά μας θέλω και μια χώρα όχι τυχαία όπως το Ισραήλ τα δικά της θέλω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω, μάλλον, αλλά ας ξεκινήσω έτσι... τον ενθουσιασμό αυτό, διότι η εκλογή, όπως φαίνεται, του Νετανιάχου ως επικεφαλής ενός ακροδεξιού συνασπισμού στο Ισραήλ, όχι ότι, τέλος πάντων, αυτό θα, και όταν αλλάζει ο κυβερνητικός συνασπισμός, ότι αλλάζει ιδιαίτερα η πολιτική του Ισραήλ, εδώ που τα λέμε, δεν έχει να κάνει με τα στρατηγικά συμφέροντα της χώρας αυτής, η οποία προσφάτως μπήκε πολύ ξεκάθαρα σε μια πορεία αποκατάσταση των σχέσεών της με την Τουρκία. Και το έπρεξε αυτό διότι η Τουρκία, όπως και η Αίγυπτος, είναι πολύ σημαντικές χώρες για την περιφερειακή ασφάλεια του Ισραήλ. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει με την εκλογή Νετανιάχου, και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο East Med ως πραγματικό νονό είχε τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες τον έθαψαν κιόλας, διότι δεν ήταν βιώσιμος, όπως διάφοροι λέγαμε, και γιατί επιλέγουν άλλους τρόπους να κινηθούν στο πεδίο της μεταφοράς ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, η εκλογή Νετανιάχου δεν πρόκειται να αλλάξει την πολιτική του Ισραήλ. Το Ισραήλ χρειάζεται σταθερές σχέσεις με την Τουρκία και καλές σχέσεις με την Τουρκία, και θα έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία. Δεν πρόκειται να πολεμήσει εναντίον της Τουρκίας για την Κύπρο και την Ελλάδα, και δεν επρόκειτο ποτέ να το κάνει. Δεν πρόκειται επίσης να διαταράξει περαιτέρω τη σχέση της με την Τουρκία για χάρη της Ελλάδας και της Κύπρου, άλλο αν κάποια στιγμή μπορεί να υπάρχει ένα παράπλευρο όφελος για την Ελλάδα εξαιτίας τυχόν συμφερόντων του Ισραήλ, τα οποία όμως επιμένω ότι δεν το οθούν σε σύγκρουση με την Τουρκία, το οθούν σε συνεργασία με την Τουρκία, και αυτό κάνει. Λοιπόν, το Ισραήλ δεν επρόκειτο ούτε επί Νετανιάχου, ούτε με τον επόμενο, ούτε εκ νέου με τον Νετανιάχου, να διαταράξει τα στρατηγικά του συμφέροντα με την Τουρκία για τα μάτια της Ελλάδας και της Κύπρου. Όσοι τα διακινούν αυτά, εφόσον δεν είναι αφελείς, γιατί υπάρχουν και αφελείς άνθρωποι, το κάνουν διότι έχουν προσωπικά συμφέροντα από τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, και τα προσωπικά του συμφέροντα θέλουν να τα εμφανίσουν σαν να είναι και εθνικά. Δεν είναι. Τώρα, θα πάω στο μεγάλο κάδρο, αλλά περνάω στα καθημάς. Έχεις τρεις διαφορετικές αναγνώσεις σε λιγότερο από 24 ώρες. Έχεις μια τουρκική ακτεωρό εντός των χωρικών μας υδάτων, δεν το λέω εγώ, είναι η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στη Σάμο, με προκλητικές παρανοχλήσεις. Έχεις ένα ΝΑΚΑΡ να ξαναθέτει το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, αλλά να μην θέτει θέμα κυριαρχίας και θέμα, και αμέσως οι ελληνικές γραφίδες να λένε το αλλάζει ο ΑΚΑΡ, αλλά έχεις συνέντευξη τύπου του Τσαβούσογλου σήμερα το πρωί, ο οποίος δηλώνει: μην τολμήσετε να επεκτείνετε τα χωρικά σας ύδατα στο Αιγαίο, διότι ξέρετε καλά τι σημαίνει να αντιμετωπίζεις την Τουρκία. Είναι όλο αυτό το μπρος πίσω διαρκώς, που έχει όμως, λέω εγώ, εσείς θα μας πείτε αν είναι έτσι, μία τροχιά συγκρουσιακή, εκτός αν καθίσεις στο τραπέζι με τη δική τους ατζέντα ή με κάποιον ο οποίος θα ενδιαφερθεί να το παίξει μεσολαβητής αλλά Ισραήλ-Λίβανο. Κάνω λάθος? Έχετε πολύ δίκιο. Θα σας πω τι νομίζω συμπληρωματικώς προς αυτά που αναφέρατε. Η πρώτη σημαντική δήλωση προήλθε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό ενώπιον του Γερμανού Καγκελαρίου, όπου και ανακοίνωσε κατά παράβαση κάθε λογικής στρατιωτικής και άρα και εθνικής, ότι τα νέα γερμανικά τεθωρακισμένα θα πάνε στον Εύρο και όχι στα νησιά. Ενδεχομένως μετά και από μια προσυμφωνημένη ερώτηση επί του θέματος και αντιστοίχως προσυμφωνημένη άρνηση του Γερμανού Καγκελαρίου να τοποθετηθεί.
Αυτή η τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, η οποία έγινε για να την ακούσει ο Ερντογάν, είναι ανακοίνωση, συνιστά ανακοίνωση κατά τη γνώμη μου, μερικής αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Εντάξει, θα σας πει κάποιος θα σας πει ότι τα θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο για τα νησιά. Εντάξει, αλλά εσείς το λέτε συμβολικά, φαντάζομαι, περισσότερο. Δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο μεν. Για αυτά όμως έγινε ένας, σηκώθηκε πολύ σκόνη για το αν θα πάνε στα νησιά του Αιγαίου ή όχι, και η σκόνη αυτή σηκώθηκε και από τη μια και από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, αλλά και από άλλες δυνάμεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός βγαίνει και το ανακοινώνει, επαναλαμβάνω, χωρίς καμία στρατιωτική λογική. Δεν λες που τοποθετείς, δεν ανακοινώνεις τη συνάντησή σου με έναν άλλον ηγέτη κράτους που θα τοποθετείς οπλικά συστήματα. Έκανε πραγματοποίηση αυτή η τοποθέτηση, στέλνοντας καθαρά το μήνυμα στην άλλη πλευρά: κοιτάξτε τι κάνω εγώ από τη δική μου την πλευρά. Παίρνω κάποια οχήματα που σας ενοχλούσαν όσο βρισκόταν στα νησιά του Αιγαίου, και αυτά με τα οποία θα τα αντικαταστήσω δεν τα πηγαίνω στα νησιά του Αιγαίου, τα πηγαίνω αλλού. Επίσης, αυτό προστίθεται στο ότι δεν ξέρουμε ακόμη και σήμερα ποια πυραυλικά συστήματα έχουν φύγει από τα νησιά του Αιγαίου. Ξέρουμε όμως ότι τα έχει απαξιώσει τα ρωσικής κατασκευής οπλικά συστήματα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν εδώ, κατά τη γνώμη μου, μετά την υποχώρηση που κάναμε το καλοκαίρι του 20, όπου οι κόκκινες γραμμές πήγαν στα 6 ναυτικά μίλια, έχουμε μια δεύτερη βελούδινη εντός πολλών εισαγωγικών υποχώρηση που λέει «ΟΚ, δεν μπορούμε να αποστρατιωτικοποιήσουμε πλήρως τα νησιά του Αιγαίου, αλλά μπορούμε με εύσχυμο τρόπο να αρχίσουμε να αφαιρούμε ορισμένα οπλικά συστήματα τα οποία σας ενοχλούν και τα οποία ενδεχομένως πέρα από συμβολική έχουν και ουσιαστική σημασία». Μία μεγάλη υποχώρηση της ελληνικής πλευράς ακόμη, για την οποία εντυπωσιάζομαι ότι κανένα κόμμα της Βουλής δεν ζητά μια εξεταστική επιτροπή. Δεύτερο, η συμφωνία, όπως πολύ σωστά είπατε, Ισραήλ-Λιβάνου για την ΑΟΣ, είναι οδηγός για το πώς μπορούν να κλείνουν τέτοια ζητήματα με μεσολάβηση των ΗΠΑ. Και δεν είναι τυχαίο ότι συζητείται τόσο έντονα εάν θα μπορούσε μια αντίστοιχη μεσολάβηση να δουλέψει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Την Κύπρο την ξεχνούμε προς το παρόν. Το τρίτο, ο Όλαφ Σόλτς μας έστειλε σε διάλογο για οποιοδήποτε ζήτημα με την Τουρκία. Ο Σόλτς είπε ναι, βεβαίως, δεν πρέπει, προσέξτε, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, όχι εις βάρος ενός κράτους μέλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ δεν μπορούν να υπάρχουν απειλές. Όλα τα ανοιχτά ζητήματα πρέπει να λύνονται με διάλογο. Εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα. Δεν είπε δεν υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα, υπάρχει μόνο ένα. Σιώπησε και δια της σιωπής αποδέχτηκε αυτή την πρόσκληση των Γερμανών, ή αν θέλετε το σπρόξιμο των Γερμανών, το δικό μας, εις βάρος μας, για διάλογο επί παντός ζητήματος. Και βεβαίως έχουμε και μία ανακοίνωση του State Department για το ζήτημα της Λιβύης. Ναι. Η οποία λέει ότι ναι, πρέπει η κυβέρνηση να σέβεται τις Λιβύης, τις αποφάσεις του ΙΕ, και να μην προβαίνει σε επιβλαβείς για τη Λιβύη συμφωνίες. Μεγάλο ζήτημα αν το τουρκολιβικό μνημόνιο τελικώς θα κριθεί επιβλαβές για τη Λιβύη. Όλα τα ζητήματα συνεχίζει στην Ανατολική Μεσόγειο, το γνωστό πρέπει να λύνονται με διάλογο κτλ. Κτλ. Εδώ λοιπόν τι νομίζω ότι έχουμε, τι προκύπτει από όλα αυτά. Η Ελλάδα και η Τουρκία, με την κύρια πίεση να ασκείται στην Ελλάδα, γιατί είναι ο πιο αδύναμος κρίκος, γιατί θέλει να είναι ο πιο αδύναμος κρίκος, λοιπόν, σμπρώχνονται σε έναν διακανονισμό ο οποίος θα ξεκινήσει από τα λιγότερο αιχμηρά ζητήματα και σταδιακώς θα περάσει και στα πιο αιχμηρά. Τα λιγότερο αιχμηρά είναι η ΑΟΣ, τα πιο αιχμηρά είναι η ύπαρξη στρατού στα νησιά του Αιγαίου. Καλά, λιγότερο αιχμηρά το ΑΟΣ δεν το λες όταν αρθρογραφεί ο κύριος Ροζάκης και σου λέει ότι καλώς στάσαμε μέχρι λίγο πριν τον 28ο, άρα μπορεί να αποκόψεις την Κύπρο και να συνορεύεις εκεί με Τουρκία και Αίγυπτο μόνο. Δεν το λες και λιγότερο αιχμηρά. Φανταστείτε όμως ότι αν μιλούμε, από τη μια έχουμε την ΑΟΣ και από την άλλη έχουμε το ζήτημα της ύπαρξης στρατού στο νησιά του Αιγαίου. Δηλαδή από τη μια έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα και από την άλλη έχουμε και κυριαρχία επί της ουσίας. Άρα λοιπόν η Ελλάδα, στο πλαίσιο ότι βρισκόμαστε σε μια παγκόσμια αντιπαράθεση
και δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να έχει προβλήματα στην τόσο κρίσιμη νοτιοανατολική του πτέρυγα, που, τα οποία έχουν να κάνουν, η οποία πτέρυγα έχει να κάνει όχι μόνο με τη Ρωσία αλλά και με το Ιράν, σπρώχνεται σε έναν διάλογο επί όλων των ζητημάτων σταδιακώς, με αμερικανική διαμεσολάβηση και με κινήσεις εντός πολλών εισαγωγικών καλής θέλησης μέχρι τώρα μόνο από την ελληνική πλευρά. Αυτή η καταστροφική πολιτική, η οποία τολμώ να το πω μου θυμίζει πάρα πολύ τις ανοησίες οι οποίες γίναν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας σε σχέση με την Κύπρο, οδηγεί την Ελλάδα σε πολύ επικίνδυνο δρόμο. Όχι γιατί δεν πρέπει επί ζητημάτων να διαπραγματευτεί με την Τουρκία, σαφώς και γιατί ΝΑΟΣ πρέπει να διαπραγματευτούμε με την Τουρκία, αλλά γιατί στέλνουμε το εντελώς λανθασμένο μήνυμα ότι εμάς όλο μας το πρόβλημα είναι αν η Τουρκία είναι πιστός σύμμαχος του ΝΑΤΟ και κατά τα λοιπά είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε ακόμη και τα πιο παράλογα τουρκικά αιτήματα έστω εν μέρη. Θεωρείτε ότι αυτή είναι και προσπάθεια ρημούλκησης πλήρως στο δυτικό στρατόπεδο της Τουρκίας από την... Ναι, λέτε. Από την άλλη υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι η Τουρκία έχει κουνήσει μαντήλι στο δυτικό στρατόπεδο. Αν μπορούν να το αποδείξουν. Δεν το συμμερίζεστε λοιπόν. Ο μαντήλι θα κουνήσει η Τουρκία όταν θα φύγει από το ΝΑΤΟ και όποια χώρα. Λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας, πιστεύετε πως η Τουρκία θα προχωρήσει έναντι της Ελλάδας ανεξάρτητα από τις εσωτερικές της εξελίξεις ή όχι και εννοεί τα εκλογικά την προεκλογική χρονιά? Σας υπενθυμίζω λοιπόν ο άλλοτε πρέσβης ο κ. Αϊφαντής έχει πει πως είναι θέμα μικρού χρονικού διαστήματος ώστε να κάνει μία επίθεση η Τουρκία για να εδραιώσει το επιχείρημά της για αποστρατιωτικοποίηση. Κοιτάξτε, οι εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις πάντα έχουν σε κάθε χώρα μία διαλεκτική σχέση. Τονίζω όμως ότι μέχρι και δεν μπορώ να μαντέψω τι έχει το μυαλό του Ερντογάν και το κατεστημένο στην Τουρκία. Μπορώ να πω δύο πράγματα. Πρώτον, όλοι φοβούνται τον πόλεμο αυτή την περίοδο. Γιατί όλοι ξέρουν, αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένας εξελισσόμενος παγκόσμιος πόλεμος και κανείς δεν θέλει σε όσα πολλά οικονομικά και διεθνή προβλήματα αντιμετωπίζει η χώρα του να προσθέσει άλλο ένα. Άρα δεν νομίζω ότι η Τουρκία έχει στο μυαλό της μια εκτεταμένη σύγκρουση με την Ελλάδα. Αυτό δεν αναιρεί όμως, κατά τη γνώμη μου, αντιθέτως επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία θεωρεί ότι χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει σε ακραίες ενέργειες, μπορεί ολοένα περισσότερο να σέρνει την Ελλάδα προς την κατεύθυνσή της. Και αυτό της βγαίνει. Δηλαδή με μια σειρά γεγονότων στο πεδίο, καλοκαίρι του 2020 με τις βόλτες του Ορου Τσρέης και του τουρκικού στόλου και με μια σειρά διπλωματικο-ρητορικών πιέσεων πετυχαίνει να αλλάζει τις ελληνικές θέσεις εκ των πραγμάτων και να τις αλλάζει και πολύ γρήγορα κιόλας. Δηλαδή μέσα σε δύο χρόνια, θέλω να θυμίσω να το ξαναπώ, εγκαταλείψαμε πλήρως την Κύπρο, άλλο Ελλάδα, άλλο Κύπρος. Εγκαταλείψαμε τα κυριαρχικά δικαιώματα ως κόκκινη γραμμή τα 6 μίλια. Ανακοινώνουμε ότι αποσύρουμε οπλικά συστήματα από τα νησιά του Αιγαίου και τα αντικαθιστούμε με οπλικά συστήματα σε άλλες περιοχές της χώρας, στον Εύρο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, χωρίς να έχει πέσει του φεκιά. Αυτές είναι μικρές επιτυχίες για την τουρκική πλευρά. Λέει ο φίλος ο Περικλής, η κίνηση που έγινε με τα ραντάρ που έδωσε η Τουρκία στους Ρώσους. Είναι είδηση που έβγαλε ο συνάδελφος ο Λάμπρος ο Καλαρίτης. Δεν είναι ένα βήμα αποχώρησης από το ΝΑΤΟ? Όχι. Η Τουρκία παίζει εξαιρετικά το παιχνίδι του επιτίδιου ουδέτερου και πολύ καλά κάνει εν προκειμένου, ήθελα να είμαι σαφής. Για τα δικά της συμφέροντα, ασφαλώς. Βεβαίως. Κρατά μια λεπτή ισορροπία, αλλά αυτή η λεπτή ισορροπία την κάνει τόσο σημαντική. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Το μεγάλο ζήτημα παραδείγματος χάρη του αν θα μπορούν να φεύγουν πλοία φορτωμένα με σιτηρά από την Ουκρανία, η Τουρκία είναι ο κομβικός παράγοντας, όχι η Ελλάδα. Σε μια σειρά, και γι' αυτό και η Τουρκία φιλοδοξεί όταν θα ξανανοίξει, διότι κάποια στιγμή θα ξανανοίξει η συζήτηση για μια ανακοχή στην Ουκρανία, θέλει να είναι μέσα στους βασικούς διαμεσολαβητές. Αυτό το ρόλο μέχρι ενός σημείου τον έχει κατοχυρώσει. Δηλαδή να παίξει το ρόλο του καναλιού επικοινωνίας μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Δεν είναι σίγουρο ότι θα τις βγει, αλλά είναι σε μια αρκετά καλή θέση για να το πετύχει. Όλα αυτά της δίνουν μια μεγάλη
στρατιωτική και διπλωματική αξία. Λοιπόν, επομένως η ιδέα ότι το ΝΑΤΟ θα θυσιάσει εξαιτίας αυτών δεν μπορεί και να τη διώξει της Κελούς η Τουρκία. Το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του δεν στέκει πουθενά, δεν έχει καμία λογική από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών να έρθουν σε άμεση σύγκρουση με την Τουρκία. Πρώτα απ' όλα, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έρθουν σε άμεση σύγκρουση με την Τουρκία, αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία, η Τουρκία και το Ιράν σχηματίζουν ένα πανίσχυρο άξονα. Αυτό δεν το θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τε κατά διάνοια. Λέει εδώ ο φίλος ο Αργύρης, μήπως υπάρχει πίεση από τις ΗΠΑ και η αντίδραση της Τουρκίας είναι να πάρει περισσότερα από αυτό? Η Ελλάδα, αντί να μιλήσει για αυτήν την αμερικανική πίεση, καταγγέλει την Τουρκία? Εννοεί ο ακροατής μας να υπάρχει πίεση από τις ΗΠΑ προς εμάς, προς την ελληνική πλευρά? Σαφώς πιεζόμαστε να λύσει, αλλά αυτό δεν εξαιρείται κάτι καινούριο. Η πολιτική αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών κρατάει από την ένταξή μας στο ΝΑΤΟ. Ότι η Ελλάδα και η Τουρκία δεν μπορούν να έρθουν σε σύγκρουση μεταξύ τους, διότι δεν θα υπήρχε νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να γίνονται υποχωρήσεις. Όταν κανείς έχει βάλει 10 ζητήματα, ενώ εσύ δεν έχεις βάλει κανένα, είναι μοιραίο υποχωρήσεις να γίνονται από τη δική σου πλευρά. Όταν εσύ δηλώνεις με κάθε τρόπο ότι οι τύχες σου βρίσκονται στα χέρια ενός Αμερικανού γερουσιαστή, του Ρόμπερτ Μενέντες, θυμίζω ότι έχουμε δει τέτοιες δηλώσεις από θεσμικούς παράγοντες της πατρίδας μας. Όταν εσύ ορίζεις ως εχθρό σου την Ρωσία και όχι την Τουρκία, ενώ από την άλλη υπάρχει μία με όλους τους στοιχοδιοκτισμούς της εθνική πολιτική, ποιος είναι πιο ευεπίφορος σε πίεση? Οι Αμερικανοί δεν είναι ηλίθιοι άνθρωποι. Καταλαβαίνω ότι είναι πιο εύκολο να πιέσουν εσένα από την Τουρκία. Θα πιέσουν και την Τουρκία και ασκούν πιέσεις. Αλλά οι πιέσεις προς εμάς δουλεύουν πολύ καλύτερα. Τώρα, στο λίγο χρόνο που μας απομένει, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να δούμε δύο παραμέτρους που δεν είναι άσχετες και ας φαίνονται τιτλοφορούμενες άσχετες. Η πρώτη είναι η κίνηση διαμεσολάβησης της Ρωσίας μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Δεν τελεσφόρησε χθες. Φαίνεται ότι έχει δρόμο, αλλά εδώ, με μια Αρμενία καθυμαγμένη, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Πασινιάν, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, έπαιξε ένα παιχνίδι με τη Δύση. Στο πλαίσιο αυτού του παιχνιδιού δεν πήρε τίποτα περισσότερο από δηλώσεις. Δηλώσεις από την Πελώση και από άλλους Αμερικανούς παράγοντες, αλλά δηλώσεις, τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, η Ρωσία από την άλλη βρίσκεται σε μια πολύ ευαίσθητη και δύσκολη θέση, διότι ναι, μεν η Αρμενία είναι σύμμαχός της, παρότι δεν συμπαθεί καθόλου η Ρωσία την τωρινή της ηγεσία και προφανώς πολύ θα ήθελε να δει μια άλλη ηγεσία στην Αρμενία. Από την άλλη όμως πολύ ξεκάθαρα η Ρωσία δεν μπορεί να έχει ένα ανοιχτό μέτωπο και στον Κάφκασο. Επομένως η Ρωσία πιέζεται και η πίεση ρωσική μεταφέρεται ως διπλή πίεση στην Αρμενία, από τη μια από τη Ρωσία, από την άλλη από τα γεγονότα στο πεδίο, όπου η Αρμενία έχει χάσει τον έλεγχο των εξελίξεων. Οπότε η Ρωσία θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να πετύχει μια ειρήνευση μεταξύ των δύο κρατών με λογικές υποχωρήσεις και απώλειες από την αρμενική πλευρά, δεδομένου ότι η Αρμενία ιτήθηκε στον τελευταίο πόλεμο, ούτως ώστε να διασφαλίσει η Ρωσία αφενός ξανά την κυρίαρχη θέση της στην Αρμενία, αφετέρου να αποδείξει στο Αζερβαϊτζάν ότι ασχέτως της σύνδεσής του με την Τουρκία και το Ισραήλ και πέρα από αυτήν, για την ασφάλειά του είναι απολύτως αναγκαίο να διατηρεί καλές σχέσεις και με τη Ρωσία. Προσπαθεί να κλείσει πληγές στον Κάφκασο. Δεν είναι σίγουρο τι θα γίνει. Υπάρχουν περίεργες φήμες για το Ιράν από εχθές το βράδυ από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Πολιτειών περί δυνητικής επίθεσης σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας, ναι, αυτό λέτε? Ακριβώς, οι οποίες ανέκυψαν μετά από μια συμφωνία συνεργασίας του Ιράν με την Αρμενία, είναι για την οποία εκδήλωσε την έντονη δυσαρέσκειά του έως ΟΓΗ και το Αζερβαϊτζάν. Είναι προφανές δηλαδή ότι, και αυτό επιβεβαιώνει και αυτά που λέγαμε πριν για το ρόλο της Τουρκίας, γιατί όταν μιλάμε για Αζερβαϊτζάν εμπολής μιλάμε για Τουρκία και Ισραήλ από κοινού, η ειρήνευση στον Κάφκασο δεν συμφέρει καθόλου αυτή τη στιγμή τις ΗΠΑ, οι οποίες θέλουν δεύτερο μέτωπο εναντίον της Ρωσίας.
Οπότε θα δούμε το σύριαλ από τη μια η Ρωσία να προσπαθεί να καθίσει στο τραπέζι την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν, από την άλλη τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και θα δούμε το ρόλο της Τουρκίας να προσπαθούν να φέρουν σε μια θέση το Αζερβαϊτζάν ώστε να τεινάξει τα πράγματα στον αέρα και να πιέσουν τον Πασινιάν σε τυχοδιοκτισμούς. Και θέλω να κλείσουμε με ένα γεγονός που για την ώρα φαίνεται να κινείται σε ένα πλαίσιο, δεν ξέρω όμως, γιατί ξαναφέρνει ένα κάδρο στα Βαλκάνια. Είναι με αφορμή τις πινακίδες των αυτοκινήτων το τι συμβαίνει μεταξύ Κωσυφοπεδίου και Σερβίας. Έχει τεθεί σε ύψιστη ετοιμότητα ο σερβικός στρατός, αντιστοίχως και του Κωσυφοπεδίου. Πιέσει εκατέρωθεν. Εδώ τι μπορούμε να πούμε? Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει ένα τελεσίγραφο η Σερβία ότι αν θέλει να έχει ευρωπαϊκή πορεία θα πρέπει να προσχωρήσει στο αντιρωσικό μπλοκ. Μιλούμε για την προσπάθεια ενός νέου βιασμού της σερβικής ανεξαρτησίας από την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον οποίο όμως αυτή τη φορά δυστυχώς συμμετέχει και η δική μας χώρα. Λοιπόν, και το Κωσυφοπέδιο, το οποίο είναι ένα ναρκοπροτεκτοράτο των Ηνωμένων Πολιτειών, παίζει το ρόλο της αιχμής του δόρατος. Η Σερβία είναι πολύ δύσκολο να υποστηριχθεί στο πεδίο από τη Ρωσία, με δεδομένο ότι τα Βαλκάνια πια, χάρη και στο ΣΥΡΙΖΑ πρώτα και στη Νέα Δημοκρατία σήμερα, ελέγχονται σχεδόν πλήρως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, για τη Ρωσία είναι δύσκολο πρακτικά να βοηθήσει τη Σερβία και η Σερβία προσπαθεί να επιβιώσει σε αυτή την κατάσταση, κάνοντας υπομονή έως ότου λυθεί, με όποιο τρόπο λυθεί, το ουκρανικό ζήτημα, να φανεί ποιος παίρνει το πάνω χέρι, ούτως ώστε και η ίδια να μπορέσει να επαναπροσδιορίσει τη θέση της μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ αμήχανη αυτή τη στιγμή. Αλλά το τελεσίγραφο είναι σαφές και θα πιεστεί με δύο τρόπους η Σερβία, και δια της απειλής αποκλεισμού της από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και με στρατιωτικοπολιτικές κινήσεις από πλευράς Κωσυφοπεδίου. Σε αυτό το παιχνίδι έχει ρόλο η Τουρκία? Φυσικά. Φυσικά. Η Τουρκία διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την Αλβανία, το ξέρουμε, και όχι απλώς καλές σχέσεις. Η Αλβανία θα αποτελέσει στην περίπτωση μιας ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, αν ποτέ συμβεί, το αντίστοιχο της Λευκορωσίας για την Ουκρανία. Δηλαδή η Αλβανία, όπως και η Λιβύη, είναι οι περιοχές στις οποίες μια τοποθέτηση ακόμα και ολιγάριθμων τουρκικών μονάδων μπορούν να ανατρέψουν πλήρως την ελληνική αμυντική διάταξη. Όπως αντιλαμβάνεστε, όταν δίνεις αυτό δυνητικά σε μια χώρα και η χώρα αυτή σου δίνει πολλών υποστήριξη από πολλές πλευρές. Η Τουρκία κάνει μια προσπάθεια δίζει στην Αλβανία. Δεν είναι ο κύριος παράγοντας. Ο κύριος παράγοντας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Αλβανία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μέσω Αλβανίας και Κωσυφοπεδίου η Τουρκία δεν πιέζει τη Σερβία, επιδιώκοντας να βελτιώσει τις σχέσεις της από τη μια με τη Σερβία, από την άλλη να ηγεμονεύσει ή τέλος πάντων μέχρι ενός σημείου να είναι μια πολύ βασική περιφερειακή δύναμη και στα Δυτικά Βαλκάνια. Σαφές. Κύριε Τζίμα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Αν μπορείτε να μου απαντήσετε πολύ γρήγορα στο ερώτημα, γιατί είμαστε εκτός χρόνου, του φίλου του Νικόλα. Μήπως, λέει κύριε Τζίμα, η Ρωσία έπαιξε ένα διπλό παιχνίδι στη σύγκρουση που ενδεχομένως αναγκάστηκε να το κάνει Αρμενία-Αζερβαϊτζάν εξαιτίας των εξελίξεων, ή εξ αρχής όθησε τα πράγματα προς τα εκεί ώστε να αποτρέψει την προσέγγιση με τη Δύση έτη περαιτέρω? Έχει σημασία αυτό να κάνουμε λίγη αναγωγή στα δικά μας. Νομίζω ότι για τη Ρωσία, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, μία λελογισμένη αρμενική ήττα ήταν πιο ωφέλιμη από μία Αρμενία η οποία θα πήγαινε στη Δύση. Δεν νομίζω ότι προβοκάρισε τα πράγματα προς ένα πόλεμο η Ρωσία μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν για να χάσει η Αρμενία, διότι η ενίσχυση της Τουρκίας στον Κάφκασο δεν τη βολεύει μακροπρόθεσμα, αλλά όταν ανέκυψε αυτό το γεγονός, έδειξε η Ρωσία ότι δεν ήθελε να έρθει σε σύγκρουση με το Αζερβαϊτζάν ευθέως για μία μάλιστα περιοχή την οποία, η οποία δεν αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα ως ανεξάρτητο κράτος. Υποστήριξε με έναν μετριοπαθή τρόπο την Αρμενία, προφανώς λαμβάνοντας υπόψη και τις εσωτερικές εξελίξεις σε αυτή τη χώρα, δηλαδή το ποιος είχε τον έλεγχο, αλλά επαναλαμβάνω, επειδή
Η Ρωσία ήδη είχε μπει όταν έγινε αυτός ο πόλεμος, προφανές, σε μια διαδικασία αναζήτησης λύσεων στρατιωτικών στα δυτικά της σύνορα. Έπαιξε ό,τι έπαιξε θέλοντας να αποφύγει μια ανοιχτή σύγκρουση στην οποία θα εμπλεκόταν και η ίδια η Ρωσία στον Κάφκασο. Θέμης Τζιμάς, τον ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζιμά.